σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Wabi Sabi Podcast Σε ένα πολύ πολύ last minute Wabi Sabi Podcast Γιατί αύριο κανονικά είναι να ανεβάσω βίντεο Και αποφάσισα ανταυτού να σας ανεβάσω ένα podcast Γιατί αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολη Έχουμε αγχωθεί πάρα πολύ με τα της δουλειά και επειδή οργανώνουμε το Meet Market, θα συμμετέχουμε στο Meet Market που θα γίνει στην Τεχνόπολη 8 και 9 Απριλίου όλη μέρα, όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε και εγώ και η Κατερίνα σε αυτή την υπέροχη πέθρια αγορά ε, και θα σας περιμένουμε, αλλά όλο αυτό ήθελε μια πάρα πάρα πολύ προσεκτική οργάνωση και συντονισμό. Οπότε, ναι, ήταν μια απαιτητική εβδομάδα, αλλά ήθελα πάρα πολύ να τα πούμε, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Έχω βάλει ένα ζαγόρι αθρακούχο νερό με γεύση ροδάκινο. Το ανακάλυψα χθε στο σούπερ μάρκετ. Πήγα να πάρω δύο μπυρίτσε. Και βλέπω δίπλα αυτά τα αθρακούχα νερά, και λέω: Αυτό ήταν. Βρήκα σε τι θα εθιστώ φέτο το καλοκαίρι. Που θα βγαίνω στον μπαλκόνι μου για ηλιοθεραπεία και πάντα θέλω κάτι να πίνω. Αλλά θέλω να εθίζομαι σε κάτι που να μην είναι τόσο κακό, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πίνω αναψυκτικά τέτοια, γιατί έχω αρροπίσει του εθισμού, ξεκάθαρα. Οπότε βρήκα αυτό το ζαγόρι που έχει μόνο φυσικό εκχυλίσμα ροδάκινου και ανθρακούχο νερό και είναι πάρα πολύ ωραίο. NOT SPONSORED. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με αυτή την έβρεση. Έχω κάτσει λοιπόν στον καναπέ μου και αποφάσισα σήμερα να κάνουμε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στους μικρότερους της παρέας, να κάνουμε ένα επεισόδιο Συμβουλές Μεγάλης Αδερφής. Προς όσους παρακολουθείτε και είστε λίγο μικρότερης ηλικία και θέλετε κάποια συμβουλή, κάτι να σας πω που μπορεί να το έχω περάσει κι εγώ, κάπως έτσι να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Μου κάνετε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει. ωστόσο εγώ διάλεξα πέντε που ξεχώρισα και θεωρώ ότι έχω κάτι να πω για να εντρυφήσουμε. <laughs> το πρώτο λοιπόν θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα αφορά τους χωρισμούς και πιο συγκεκριμένα τον πρώτο χωρισμό ε, που με ρώτησε μια κοπέλα που το περνάει τώρα «Πώς βρίσκεις τη δύναμη να απομακρυνθείς» Ο πρώτο χωρισμό, λοιπόν, είναι κάτι που στους περισσότερους θα συμβεί. Ακόμα και σε αυτούς που δεν πιστεύουν ότι θα του συμβεί. Και είναι σίγουρα κάτι στο οποίο έχω εμπειρία και μπορώ να σου πω πώ το βίωσα εγώ, πώ το σκεφτόμουν, τι είναι αυτό που μπορεί να μου έδωσε τη δύναμη. και πράγματα που ίσως μου δίνουν δύναμη και σε κάθε χωρισμό. Αλλά ειδικά στον πρώτο είναι έξτρα σημαντικά να τα έχει υπόψη. Από τη δική μου εμπειρία, λοιπόν, έχει συμβεί κανένα-δύο φορές να πιστέψω ότι αυτό ήταν, αφού έζησα τώρα αυτό. Δεν μπορώ να ζήσω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να ξανερωτευτώ. Δεν μπορώ να ξαναενθουσιαστώ με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορώ να ξαναδεθώ. Αυτό ήταν. Τώρα τέλο. Ε, τα είδαμε όλα. Κλείσαμε. Έκλεισε το μαγαζί. Και κάθε φορά που το λέω αυτό, κάθε φορά έρχεται κάτι, κάποιο, η ζωή να μου υπενθυμίσει ότι έχει πάντα κι άλλο. Πάντα μπορεί να ξενερωτευτείς με έναν τελείω διαφορετικό τρόπο με έναν πολύ πιο όριμο τρόπο, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξαναρωτηθεί να ξαναδεθείς, να ξαναεπενδύσεις. Αυτό ισχύει 100% πόσο μάλλον στον πρώτο χωρισμό, ισχύει έξτρα πολύ. Οπότε έχει υπόψη σου ότι ακόμα και αν δεν το νιώθεις τώρα, ακόμα και αν δεν μπορείς να το πιστέψεις σε κανένα σύμπαν, θα ξανασυμβεί όπω έχει ξανασυμβεί σε όλου μα και θα συμβεί και σε σένα. Δεύτερο πράγμα να έχει υπόψη σου, κάτι από την προσωπική μου ψυχοθεραπεία. Κάθε επιλογή μα θυσιάζει κάθε άλλη επιλογή. Τι εννοώ με αυτό. Όταν εγώ επιλέγω ότι θα μείνω με έναν άνθρωπο που έχω με αυτόν μία χή ζωή, ε, για παράδειγμα, δεν βγαίνουμε τόσο πολύ, δεν με οθεί να ασχοληθώ περισσότερο με τα χόμπι μου, εκείνη τη στιγμή αυτόματα αποκλείω τον εαυτό μου από το να είμαι με έναν άνθρωπο που μου τα δίνει όλα αυτά. Όπως αντίστοιχα εγώ αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το podcast, αποκλείω αυτή τη στιγμή με την επιλογή μου να κάνω αυτό το podcast, το να είμαι έξω για ένα παγωτό, το να είμαι έξω για ένα ποτό, το να είμαι στο εξωτερικό και να ξερευνώ μια νέα πόλη. Κάθε επιλογή μας αποκλείει κάθε άλλη επιλογή. Άρα εσύ αυτή τη στιγμή καλείσαι να αποφασίσεις αν η επιλογή σου να θυσιάσεις τα επόμενα χρόνια με έναν άνθρωπο που δεν σε καλύπτει σε χύψη ή ωμέγα πράγματα, έχει νόημα. Γιατί συνήθως όταν βρισκόμαστε σε αυτή την τόσο μικρή και ευαίσθητη ηλικία, συνήθω δεν έχει νόημα. Δηλαδή συνήθως η απάντηση είναι όχι. Δεν έχει νόημα να θυσιάσεις τίποτα αυτή τη στιγμή. Και ποτέ δηλαδή, αλλά πόσο μάλλον αυτή τη στιγμή. Είσαι τόσο μικρή, έχεις μια ολόκληρη ζωή μπροστά σου, γεμάτη επιλογές, γεμάτη ανθρώπους καινούριου. Ανθρώπους που δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να τους κάνεις εικόνα ή να φανταστείς τον εαυτό σου πόσο θα αγαπήσεις και πόσο θα αγαπηθείς. Γιατί δεν τους ξέρεις. Αλλά είναι δεδομένο ότι στο μονοπάτι τη ζωή σου, όπω δεν περίμενε να γνωρίσει αυτόν, έτσι μπορεί να μην περίμενε να γνωρίσει και άλλου ανθρώπου που έρχονται. Υπάρχει τόση πολύ αγάπη ακόμα να νιώσεις και να δώσεις και να πάρεις που εγώ στη θέση σου δεν θα με απέκλεια από το να τα ζήσω όλα αυτά και στο λέω γιατί έχω ζήσει παρόμοια κατάσταση και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται παρακάτω. Επόμενη ερώτηση. Με ρωτάει μια κοπέλα πώς μπορώ να γίνω πιο πολύ morning person. Να γίνω δηλαδή πιο πολύ ένας άνθρωπος που ξυπνάει νωρίς το πρωί, ευχάριστα, χωρίς να καταπιέζεται, να αυξήσει την παραγωγικότητά σου λόγω αυτού κτλ. Λοιπόν, αυτό που έχω καταλάβει εγώ ότι με έχει βοηθήσει είναι να βρω μια ώρα η οποία είναι ρεαλιστική. Μια ώρα δηλαδή στην οποία μπορώ να ξυπνήσω και να είμαι παραγωγική, αλλά να είμαι παράλληλα και χαρούμενη. Δεν λειτουργεί για μένα το να ξυπνάω στις 5 η ώρα το πρωί. Όχι γιατί δεν μπορώ να ρυθμίσω τον εαυτό μου να το κάνει. Λογικά μπορώ, αλλά με τα δεδομένα της Ελλάδας δεν θα έχω ζωή. Δηλαδή, αν ρυθμίσω τον εαυτό μου να ξυπνάω κάθε μέρα στις 5 το πρωί, την Παρασκευή, το Σάββατο που θα θέλουν οι φίλοι μου να συμμετέχω σε μια εκδήλωση που θα ξεκινάει στις 10 ή στις 11, δεν θα μπορώ να πάω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί θα χαλάσει το πρόγραμμα του ύπνου μου και μετά από την επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι ρεαλιστικό να συντηρήσω αυτό το πρόγραμμα. Ε, νομίζω πρέπει να βρει μια ώρα που με βάση την κοινωνική σου ζωή, με βάση τη φάση της ζωής που βρίσκεσαι, με βάση το δικό σου προσωπικό βιολογικό ρολόι και τα γονίδια σου, να λειτουργεί για σένα. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι γύρω στις 8-9 μπορώ να ξυπνήσω χωρίς να μισώ τη ζωή μου, μπορώ να αριθμίσω τη ζωή μου έτσι ώστε να έχω και λίγο ζωή τα Σαββατοκύριακα και με βοηθάει αυτό στο να είμαι πιο παραγωγική. Οπότε, νούμερο ένα, βρες μία ώρα που είναι ρεαλιστική. Νούμερο δύο, προετοιμάσου από το προηγούμενο βράδυ για έναν καλό ύπνο. Και αυτό αφορά τόσο τις ρουτίνες σου, τις προσωπικές, δηλαδή το πώς θα ετοιμάσει το χώρο σου, να έχεις τα καθαρά στο σεντόνια, να έχεις κάνει το μπανάκι σου, έτσι λίγο να χαμηλώσει τα φώτα, να διαβάσεις λίγο, να χαλαρώσεις πριν τον ύπνο γιατί όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για να κάνεις ποιοτικό ύπνο και άρα να μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί γιατί έχεις χορτάσει τον ύπνο σου. Αλλά το να προετοιμαστεί από το προηγούμενο βράδυ αφορά και ψυχολογικά το πώς θα προετοιμάσεις τον εαυτό σου για την επόμενη μέρα. Θα σε βοηθήσει δηλαδή πάρα πολύ να έχεις κάνει ένα προγραμματάκι για το τι θα κάνεις το πρωί που θα ξυπνήσεις, τι θα κάνεις μετά. Μην ξυπνήσεις το πρωί και δεν έχεις ιδέα πώς θα πάει αυτή η μέρα. Γιατί αυτό Κάπω λίγο υποσυνείδητα μα αγχώνει και μα κάνει να μην θέλουμε να σηκωθούμε το κρεβάτι και να χουζρέψουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Γιατί δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο για τη μέρα μα ή γιατί δεν έχουμε οργανωθεί. Οπότε μα φαίνονται πάρα πολλά και πάρα πολύ overwhelming όλα αυτά που έχουμε να κάνουμε. Οπότε, εμένα με βοηθάει πολύ. Αν θέλω να γυρίσω βίντεο, για παράδειγμα, το πρωί, να έχω φορτίσει από βραδύ στην κάμερά μου, να έχω αδειάσει την κάρτα μνήμη μου, να έχω βάλει το τρύπο μου στη σε ένα σημείο, σαν να μου λέει ότι μόλι ξυπνήσει, έχει γύρισμα. Με βοηθάει να σκεφτώ από το προηγούμενο βράδυ τι πρωινάκι θα κάνω μόλι ξυπνήσω. Να έχω λίγο στο μυαλό μου ότι θα έχω 10-20 λεπτά από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσω δουλειά. Για να ακούσω μια εκπομπή που μου αρέσει όλο αυτό, έτσι λίγο, να το έχω σκεφτεί, να το έχω δομήσει, έτσι ώστε την ώρα που θα ξυπνήσω να ξέρω τι με περιμένει και να μην έχω άγχος. Επίσης θα σε βοηθήσει πάρα πολύ το να χτίσεις μια πάρα πολύ όμορφη πρωινή ρουτίνα. Ανάλογα με το χρόνο σου και πόσο στο επιτρέπει, Βάλε μια ρουτίνα, για παράδειγμα, να βάζεις λίγη μουσικούλα κάθε πρωί που ξυπνά, έτσι από το κρεβάτι καθώς συνδέσου συνδέσουμε ένα ηχείο και βάλε λίγη χαρούμενη μουσική να πηγαίνει να φτιάχνει το πρωινάκι σου. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι περίπλοκο. Πραγματικά μπορεί απλά να βάζει γιαούρτι με δημητριακά και φρούτα. Δεν χρειάζεται κάτι τρελό. Απλά να έχει τη ρουτίνα σου, κάτι που από το προηγούμενο βράδυ ανυπομονεί γι' αυτό. Άλλε φορέ εγώ είχα το πρώτο πράγμα τη γυμναστική. Οπότε ήξερα ότι με το που θα ξυπνήσω θα κάνω γυμναστική. Άλλε περιόδου, α πούμε, είναι καλοκαίρι, μπορεί να έχω ρουτίνα να βγαίνω στο μπαλκόνι να πίνω λίγο τον καφέ μου. Άλλες περιόδους μπορεί να βάζεις βιντεάκια στο YouTube και να ετοιμάζεσαι. Δηλαδή ανάλογα τι σε βολεύει και ανάλογα πώς θέλεις να το προσαρμόσεις, φτιάξε μια ωραία ρουτίνα που να είναι πάλι τόσο απλή ώστε να μπορείς να την ακολουθείς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνεις πρωινό τύπο, γιατί θα ξέρεις ότι το πρωί είναι η αγαπημένη σου ώρα και είναι η ώρα που έχεις για τον εαυτό σου. Η επόμενη ερώτηση ε, από μια πολύ πολύ ψύχρεμη ε, ακροάτρια. Πώς διαχειρίζεσαι το πέρασμα του χρόνου, τα απειλητικά 30 που πλησιάζουν και γενικά το φόβο θανάτου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς διαχειρίζεσαι το πέρασμα του χρόνου. Πραγματικά το βρίσκω τρομακτικό. Ε, το βρίσκω τρομακτικό το ότι πριν, ας πούμε, από 10 χρόνια πήγαινα σχολείο, και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πότε πέρασαν 10 χρόνια τι έκανα εγώ όλα αυτά τα 10 χρόνια, πώς έφτασε εδώ που είμαι σήμερα, πώς άλλαξαν όλα αυτά, πότε γίνανε όλα αυτά, ε, μου φαίνεται σαν να είναι χθε. Αυτή η συνειδητοποίηση του πόσο σαν αστραπή περνάει ο χρόνος και του πόσα πράγματα αλλάζουν στη ζωή μας χωρίς πραγματικά να τα συνειδητοποιούμε και να έχουμε τον χρόνο να τα χωνέψουμε με βοηθάει στο να έχω κίνητρο να βρίσκω την ισορροπία μου πάντα στο εδώ και στο τώρα, στο μικρό χάος της κάθε περίοδου της ζωής γιατί ποτέ δεν είναι όλα τακτοποιημένα, Ποτέ δεν έρχεται η απόλυτη γαλήνη που περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα μας βρει. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος και σε όλα αυτά τα ερωτηματικά που συνοδεύουν την κάθε περίοδο της ζωής μου, προσπαθώ πάντα να βρίσκω τις ισορροπίες μου, να τις χαίρομαι αυτές τις στιγμές, γιατί είναι στιγμές που δεν θα ξαναέρθουν και που θα φτάσω σε ένα σημείο να τις κοιτάω από μακριά και να τις νοσταλγώ και να λέω γιατί δεν το ζήσα λίγο παραπάνω. Οπότε το πέρασμα του χρόνου προσπαθώ να το διαχειρίζομαι έτσι. Τα απειλητικά 30 που πλησιάζουν, αρχικά δεν πλησιάζουν, <χελίως> γενικά, είμαι 25, δεν θα αγχωθώ. <χελίως> Αλλά και γενικά δεν με αγχώνει σαν ηλικία του 30 γιατί θεωρώ ότι θα είναι η χρυσή μου δεκαετία πιστεύω ότι θα είμαι πολύ μπροστά σαν 30. <χει> <χει> Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Απλά γενικά πιστεύω ότι το 30 είναι πολύ καλή εποχή για τη γυναίκα και ότι έχουμε καταφέρει έτσι λίγο να ισορροπήσουμε κάποια πράγματα που είναι σε έξαρση τα προηγούμενα χρόνια Ή αυτό αφορά τα επαγγελματικά μας, το στυλ μας, τις επιλογές μας, όλα σιγά σιγά γίνονται πιο μεστομένα και υπάρχουμε gracefully σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε ακόμα νέε, όμορφε, δημιουργικέ, αλλά και παράλληλα πολύ πιο σοφέ και πολύ πιο δυνατέ. Οπότε δεν με αγχώνει. Έτσι το σκέφτομαι. Τώρα, όσον αφορά το φόβο θανάτου, που είναι σίγουρα κάτι πολύ υπαρκτό και μέσα στην προηγούμενη χρονιά αναγκάστηκα να πάω και σε δύο κηδείε δικών μου ανθρώπων, οπότε έτσι μου γίνε γερή συνειδητοποίηση ότι ο θάνατος μας περιμένει όλους. Ε, αυτό που σκεφτόμουν και το συζητούσα και με τη φίλη μου τη Χριστιάνη έτσι ένα βράδυ προάλλες είναι ότι αν δεν υπήρχε ο θάνατος, αν ξέραμε ότι μπορούμε να ζήσουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο δεν θα είχε τίποτα νόημα. Δεν θα είχε νόημα ούτε να βρεις ένα σύντροφο, ούτε να κάνεις παιδιά, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Γιατί τι, μετά θα τα μεγάλωνες και μετά θα ξανά άλλα παιδιά. Κι άλλα παιδιά, κι άλλα παιδιά. Δεν θα είχε νόημα αυτό. Ο έρωτο δεν θα είχε κανένα νόημα, γιατί θα ήταν κάτι που μετά από ένα σημείο θα ευτελιζόταν πλήρω. Και τι νόημα έχει ζωή χωρί τον έρωτα. Οι ανθρώπινε σχέσει επίση θα γίνονταν κάτι τελείω ανούσιο, γιατί δεν θα υπήρχε αυτό που λέμε άνθρωπο που έμεινε για σένα εκεί για μια ζωή. Όλα θα ήταν αναλώσιμα. Όλα αυτά τέλο πάντων που δίνουν νόημα στη ζωή μα αυτή τη στιγμή, ξεκινάνε και τελειώνουν από το γεγονό ότι είμαστε εδώ για μία φορά και αυτή η φορά είναι προδιαγεγραμμένη να διαρκέσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα, ο θάνατο είναι αυτό που στην ουσία δίνει νόημα στη ζωή. Τώρα, μετά από αυτή την ερώτηση, δεν ξέρω πώ να περάσω την επόμενη. Ε, πώ καταφέρνω να ισορροπήσω τα φιλικά χωρί να παραμελώ κανέναν φίλο μου. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που με έχει αποσχολήσει και εμένα πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Σαν γνωστή people pleaser, αντιμετωπίζω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τι ισορροπίε και πώ να μην παραμελώ κανέναν και να είμαι σωστή σε όλου μου του και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό που με έχει βοηθήσει εμένα πάρα πολύ είναι συνειδητοποιήσει ότι οι σχέσεις είναι ισότιμες ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι ισότιμες και δεν πρέπει να παίρνεις εσύ όλο το βάρος της σχέσης. Όλο το βάρος και όλη την ευθύνη για την ευημερία και την συνέχιση αυτής της σχέσης. Θέλω να πω, δεν είναι δικιά σου υποχρέωση μόνο να παίρνει τηλέφωνα, μόνο να κανονίζει πότε θα βγείτε, μόνο να βρίσκει το χρόνο, είναι και των φίλων σου. It takes two to tango. Και συνήθω όταν και ο άλλο κάνει μια προσπάθεια, μετά πηγαία, και εσύ όταν θα συμβεί κάτι, θα τον πάρει τηλέφωνο να το το πει, δημιουργείται μια σχέση η οποία δεν χρειάζεται τόση πολύ προσπάθεια και κόπο για να συντηρηθεί. Ένα είναι λοιπόν αυτό. Αποτείναξε από πάνω σου την ευθύνη να συντηρεί εσύ και μόνο εσύ όλε σου τι σχέσει. Συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορείς πάντα να είσαι εκεί εξίσου για όλους, γιατί στο τέλος δεν θα είσαι εκεί για τον ίδιο στον εαυτό, αν το κάνεις αυτό. Απλά βάζεις προτεραιότητα με βάση το ποιος έχει πιο πολύ ανάγκη και ποιον έχεις εσύ πιο πολύ ανάγκη. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα θα μπαίνουν σε μια προτεραιότητα και από εκεί και πέρα ε, αυτό που μπορείς να κάνεις για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις είναι να επικοινωνεί. Η επικοινωνία είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε στι φιλικέ μα σχέσει. Ακόμα και ένα μικρό μηνυματάκι τύπου Αυτέ τι μέρε είμαι λίγο πιεσμένη, γι' αυτό δεν σε πήρα. Θα σε πάρω όμω κάποια στιγμή για να τα πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μα αλλάξει τελείω τη σχέση που έχουμε με έναν άνθρωπο, να αποφύγουμε πάρα πολλέ παρεξηγήσει. Με ένα απλό μηνυματάκι που να του δείχνουμε, να του λέμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, να του εξηγούμε. Έτσι ο άλλο νιώθει ότι τον υπολογίζει, ακόμη και αν δεν μπόρεσε να πάρει τηλέφωνο ή ακόμα και αν δεν μπόρεσε να πα εκεί. Καταλαβαίνει ότι έχει όλη την καλή θέληση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καμιά φορά στις φιλίε. Και τέλο, να μην φοβάσαι να κάνει λάθο. Γιατί ναι, μπορεί κάποια στιγμή να παραμελήσει κάποιο φίλο σου, μπορεί κάποια στιγμή να μείνει σωστή στι προτεραιότητε που έβαλε. Εντάξει, είναι ανθρώπινο είναι ανθρώπινο. Θα κάνει αυτό το λάθο κάποια στιγμή. Κάποιον θα παραμελήσει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να ζει με το φόβο να μην τυχόν και σου συμβεί αυτό, γιατί θα σου συμβεί. Απλά από τη στιγμή που θα σου συμβεί, υπάρχουν τρόποι να το διορθώσει, να το χειριστεί σωστά. Ο άλλο δεν θα σε διαγράψει από τη ζωή του, επειδή μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν ήσουν τόσο διαθέσιμη όσο θα ήθελε. Μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη, μπορείς να κάνεις λίγο περισσότερη προσπάθεια το επόμενο διάστημα για να μην χαθείτε, να πάρεις ένα τηλέφωνο παραπάνω, να δείξεις τέλος πάντων έμπρακτα ότι αυτό δεν έγινε θελημένα και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεχαστεί. Και αν δεν ξεχαστεί, μάλλον αυτό το άτομο δεν σε ήθελε πραγματικά στη ζωή του και απλά σε περνάει από τεστ. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, μάλλον κερδισμένος βγήκε. Αλλά ναι, καλό είναι οι άνθρωποι μας να μην μας περιμένουν με το πιστόλι στην άκρη του δρόμου, με το που κάνουμε κάποιο λάθος, να αρχίσουν να πυροβολάνε. Καμιά φορά οι άνθρωποι είναι, είναι το ίδιο αυστηροί και με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Οπότε υπάρχει πιθανότητα, εφόσον είσαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό σου, να είσαι και εσύ αυστηρή με τους άλλους και να έχεις πάρα πολλέ απαιτήσει από τους φίλους σου. Άρα αντίστοιχα και εσύ είναι καλό να έχεις λίγο περισσότερη κατανόηση πράγματα συμβαίνουν, η ζωή μπαίνει μπροστά μερικές φορές, μην περιμένεις πάρα πολλά πράγματα από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει τις σωστές απαιτήσει από το σωστό φίλο βασικά. Γιατί δεν είναι όλοι φίλοι το ίδιο. Τέλος πάντων θα το πούμε σε άλλο podcast αυτό, θα το αναλύσουμε παραπάνω. Και για το τέλος άφησα έτσι μία ανάλαφρη ερώτηση για να κλείσουμε. Είμαι 19 και θα ήθελα να βρω τρόπους να ξεφύγω από το εφηβικό look και να πάω σε κάτι λίγο πιο όρημο. Λοιπόν, θα απαντήσω. Θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Γιατί έχω υπάρξει κι εγώ 19 και έχω κάνει πάρα πολύ, έτσι άστοχες θα έλεγα αλλαγές στην εμφάνισή μου. Οπότε θα απαντήσω για να σε βοηθήσω να κάνεις αυτή τη μετάβαση λίγο πιο προσεκτικά, λίγο πιο αρμονικά. Μην κάνει υπερβολές, γιατί πρώτον θα φαίνεται αστείο, γιατί όσο και αν νιώθουμε στα 19 ότι αυτό ήταν τώρα έγινε γυναίκα, αν αρχίσεις να κυκλοφορείς τα βράδια με τα γέρ και με τα κούνια, θα καταλαβαίνουν ότι είσαι ένα παιδί που βιάζεται να μεγαλώσει και σε λίγα χρόνια επίσης θα τα έχεις βαρεθεί όλα αυτά. Έχουμε περάσει όλες αυτή τη φάση στα 18-19 μας που έτσι κάπως ντυνόμασταν πολύ, oh, δεν ξέρω και εγώ τι. Και μετά καταλήγεις στα 25 σου να θες να φοράς πάλι μόνο φόρμες και μόνο αθλητικά, το ξεπερνάς τελείως όλο αυτό και ζεις στη φάση σου πολύ πολύ μικρή ενώ θα έπρεπε να γίνει αυτό πολύ πολύ αργότερα. Αυτό που θα σου πω να κάνεις τώρα είναι να επενδύσεις σε μερικά πολύ basic καλά κομμάτια. Ένα τζιν καλό που να σε κολακεύει, να νιώθει άνετα, να είναι καλό ποιοτικά, να μην σακουλιάζει, να μην γαριάζει. Ένα καλό τζιν που θα μπορείς να το φοράς με τα πάντα. Δύο-τρία καλά t-shirt, καλή ποιότητα, να είναι έτσι καλοσυδερωμένα, να στέκονται όμορφα. Και ένα-δύο πιο επίσημα ή πιο βραδινά ρούχα, όχι κάτι τρελό, Απλά ίσω ένα φόρεμα, ίσω ένα σετ σακάκι κτλ. Μήπω χρειάζεται να πά και σε κάποιο αρκομοσία, σε κάποιο γάμο, σε κάποια εκδήλωση. Να έχει αυτό δύο-τρία έτσι λίγο πιο καλά και κομψά ρούχα. Οπότε καλύτερα να επενδύσει σε πολύ λίγα πράγματα ώστε να τα πάρει και από καλά μαγαζιά και να σου βγουν ωραία να στέκονται όμορφα πάνω σου. Και για το καλοκαίρι, πολύ κομψό για αυτή την ηλικία, όπω και για τη δικιά μου ηλικία μέχρι και τώρα. Θεωρώ τα φορεματάκια αυτά τα ριχτά, τα αέρινα, που είναι έτσι λίγο πιο φλωρά, λίγο πιο παστέλ τα χρώματα, δεν ξέρω αν είναι αυτό το στυλ σου, αλλά γενικά τα φορέματα τα θεωρώ πάντα πολύ κομψά και σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση σε πολλές περιπτώσεις. Και είναι αυτό που λέμε η μετάβαση από το παιδικό στυλ στο λίγο πιο περιποιημένο, χωρί όμω να είναι κάτι ακραίο και κάτι πολύ μανταμένο. Πάντα να φροντίζει να είσαι καθαρή, περιποιημένη, με χτενισμένα τα μαλάκια σου, χωρί πάλι υπερβολέ και ακρότητε, γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε να κάνουμε χτενίσματα. Δεν, δεν, το έχουμε, ρε παιδί μου. Οπότε καλύτερα απλά να φροντίζει να είναι χτενισμένα, περιποιημένα ή χωρί τρασουστή κτλ. Γιατί αυτό δίνει μια πάρα πολύ ωραία σικ αίσθηση, χωρί να κάνει πολλά-πολλά και το μακιγιάζ πάλι πάρα πολύ απλό, φυσικό, για να τονίζει όλη αυτή τη φρεσκάδα και όλη αυτή την ομορφιά που έχει αυτή η ηλικία και που δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα να βάζει πάρα πολλά και περιτά πράγματα. Όσες φορές το έχω κάνει, κοιτάω τις φωτογραφίες και θέλω να ανοίξει για να με καταπιεί. Οπότε προσπάθησε να πά σε ανάλαφρες υφές, σε λίγο πιο έτσι γυαλιστερά, στραφτερά, τέτοια πραγματάκια. Αυτά θα σου έλεγα. Γενικά κάνει μια στροφή στην απλότητα, κάνει embrace την ηλικία που είσαι, η οποία δεν είναι για κάτι όριμο, έτσι όπως το γράφεις, είναι για κάτι λίγο πιο μεταβατικό. Σιγά σιγά είμαι σίγουρη θα το βρεις το στυλ σου και όλα αυτά που λέω φυσικά δεν είναι απαραίτητα να τα κάνεις, <laughs> γιατί μπορεί να νιώθεις την ανάγκη να πειραματιστείς, μπορεί να νιώθεις την ανάγκη να κάνεις και εσύ τις βλακίες σου με το στυλ σου, όπως κάναμε όλοι, οπότε εγώ απλά λέω πώς θα τα έκανα τώρα αν μπορούσα να το ξαναζήσω από την αρχή. Αλλά κάπου είναι και φυσιολογικό να θέλουμε να πειραματιστούμε και να κάνουμε και κάποιες επιλογές που μπορεί να είναι λίγο off ή μπορεί και να είσαι μια άλλη σχολή από μένα και όλο αυτό το μήνυμα μόνο που το ακούς να βαριέσαι και να χασμουριέσαι. Οπότε πια είμαι εγώ που θα σου πω πώς να αντιθεί. Αυτά λοιπόν. Ε, κάπως έτσι λέω να κλείσουμε αυτό το podcast. Είχα πάρα πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά είπα να απαντήσω πέντε για να ντριφίσουμε παραπάνω. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και part 2, αν σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Νιώθω ότι ήρθα πιο κοντά με τις μικρούλες της παρέας μας. Οπότε γράψτε μου αν θέλετε να κάνουμε και part 2. Σας περιμένω όσες είστε Αθήνα το Σαββατοκύριακο να σας δω και από κοντά και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ συντομα να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.